συμβουλή, μία κουβέντα μόνο για τα τοπικά σωματεία, για τους παράγοντες και ποδοσφαιριστές των τοπικών μας σωματείων, ότι οι διαιτητές μας, οποιαδήποτε λάθη, γιατί δεν υπάρχει διαιτητής στην Ελλάδα. Όλοι οι διαιτητές κάνουν λάθη. Σου λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε λάθος κάνει ένας διαιτητής είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Τεστ διαιτησίας για την ΕΠΣ Εύρου. Έχουμε τον εκπαιδευτή Α κατηγορίας κύριο Στρατούδη Γιάννη. Πείτε μας πώς πήγε η σημερινή μέρα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά στους διαιτητές της ενώσεώς μας της ΕΠΣ Εύρου, καθώς και επίσης και σε όλους τους εμπλεκόμενους με το ποδόσφαιρο του νομού μας, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, φιλάθλους. Σήμερα λοιπόν, όπως είπατε, διοργανώθηκε το ετήσιο σεμινάριο που γίνεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Οι διαιτητές της ΕΠΣ Εύρου ήταν σχεδόν όλοι συγκεντρωμένοι σήμερα εδώ. Έγιναν τα τεστ των γραπτών εξετάσεων και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ επιτυχημένο σεμινάριο. Έγινε και μάθημα σε κάποιες φάσεις οι οποίες στάλθηκαν τώρα από τη FIFA και την UEFA. Και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Παράλληλα θα ήθελα να πω ότι από εβδομάδα, από τη Δευτέρα, ξεκινούν και τα σεμινάρια των διαιτητών των εθνικών πρωταθλημάτων. Έχουν τελειώσει, έχουν ολοκληρωθεί τα σεμινάρια στην Αθήνα και συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα είμαστε εκεί πάλι με τους διαιτητές μας των εθνικών πρωταθλημάτων. Θα είμαι και εγώ σαν εκπαιδευτής στο συγκεκριμένο σεμινάριο, όπου θα διδάξω τα μαρκαρίσματα και το παίξιμο της μπάλας με το χέρι στους διαιτητές των εθνικών πρωταθλημάτων. Θα θέλαμε, μια που σας έχουμε την ευκαιρία, να μας πείτε πώς βλέπετε την διαιτησία στο νομό μας, μιας και είχαμε και αξιολογήσεις από την διαιτησία. Έχουμε διαιτητές όπως τον Σπύρο τον Βασιλόπουλο που είναι στην Αλφα, στη Super League, και άλλους διαιτητές που έχουν πάρει την προαγωγή τους στη Β' Εθνική Κατηγορία. Πείτε μας δύο λόγια. Η φετινή χρονιά θα έλεγα ότι ήταν πολύ πετυχημένη για τους διαιτητές τους δικούς μας. Ήδη έχουμε έναν βοηθό, τον Σπύρο τον Βασιλόπουλο, στην Super League. Έχουμε διαιτητές και βοηθούς στην Football League, καθώς επίσης και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Επίσης, στο τέλος του μήνα, στο τέλος του Σεπτέμβρη, θα γίνουν και τα επαναληπτικά τεστ των αγωνισμάτων από την ΚΕΔ, και ευελπιστούμε ότι με την επιτυχία των διαιτητών μας, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στα αγωνιστικά τεστ που έγιναν πριν από ένα περίπου μήνα, θα πετύχουν και αυτοί οι διαιτητές μας, θα τα πετύχουν τα αγωνιστικά τεστ, με αποτέλεσμα να έχουμε και άλλους διαιτητές στα εθνικά πρωταθλήματα. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον έναν διαιτητή στην Football League και έναν διαιτητή στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία ακόμα. Είστε ευχαριστημένος πάνω σε αυτή την εξέλιξη? Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι θα πρέπει να αναλογιστούμε και το γεγονός ότι ο νομός μας είναι ένας ακριτικός νομός με διαιτητές που κυρίως είναι στρατιωτικοί και οι οποίοι κάθε 2-3 χρόνια παίρνουν μεταθέσεις. Δηλαδή μόλις ολοκληρώνουμε έναν διαιτητή, τον έχουμε όριμο πλέον για να αγωνιστεί, τον χάνουμε δυστυχώς. Δυστυχώς τον χάνουμε. Και έχουμε πάρα πολλούς διαιτητές. Η ΕΠΣ Εύρου έχει αναδείξει πολλούς διαιτητές στα εθνικά πρωταθλήματα. Τους βλέπουμε να σφυρίζουν στην Super League, στη Football League. Διαιτητές δηλαδή οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το νομό μας. Έχουμε νέους διαιτητές που θέλουν, πώς πάει? Αυτή τη στιγμή έχουμε νέους διαιτητές οι οποίοι έχουν τις ικανότητες να μπουν στα εθνικά πρωταθλήματα, και παράλληλα με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται θα ήθελα να πω ότι σε λίγες μέρες διοργανώνουμε τη νέα σχολή διαιτησίας, στην οποία η συμμετοχή των διαιτητών μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κύριε Στρατούδη, θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει διαιτητής. Λοιπόν, για να μπορέσει κάποιος να πάρει μέρος στις εξετάσεις των διαιτητών, για να ονομαστεί διαιτητής, θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ηλικία πρώτα. Η ηλικία είναι από τα 16 μέχρι τα 35 του χρόνια. Δηλαδή ένας που θέλει να ξεκινήσει
διαιτητής, από τα 16 του μπορεί να ονομαστεί διαιτητής, αφού παρακολουθήσει τη σχολή και δώσει τις ανάλογες εξετάσεις, μπορεί να ονομαστεί διαιτητής. Καλούμε λοιπόν με την ευκαιρία αυτή νέα παιδιά, κυρίως μας ενδιαφέρουν τα νέα παιδιά, διότι είπα προηγουμένως μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας διαιτητής στα 35 του δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις και εξέλιξη αυτήν που πρέπει. Οι διαιτητές που είναι μεγάλη σε ηλικία είναι διαιτητές που θα επανδρώσουν την ΕΠΣ Εύρου σε τοπικά πρωταθλήματα μόνο. Το σκεπτικό, και θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό, της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, όπως και με το σκεπτικό του αρχιδιαιτητή του καινούριου, του κυρίου Περέιρα από την Πορτογαλία που έχουμε, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία για να μπορεί κάποιος διαιτητής να αναδειχθεί στα εθνικά πρωταθλήματα, για να έχει εξέλιξη. Φανταστείτε ότι τη φετινή χρονιά διαιτητές οι οποίοι ήταν πάνω από 30 χρονών δεν μπορούσαν να μπουν στις κατηγορίες στη γάμα εθνική. Ζήτησαν λοιπόν διαιτητές που είναι μικρότεροι των 30 ετών. Εμείς πιστεύουμε ότι τα νέα παιδιά έχουν πολλές πιθανότητες, εάν υπάρχει η όρεξη, το μεράκι και η αγάπη για το άθλημα της διαιτησίας, μπορούν να αναρριχηθούν στις μεγάλες κατηγορίες και σε λίγο καιρό να δούμε διαιτητές πολύ καλούς και από το νομό μας. Το επίπεδο της διαιτησίας στο νομό Εύρου, όσον αφορά και τις μικρές κατηγορίες, β' κατηγορία και μια που είναι και τρεις όμιλοι, ο Εύρος είναι ένας μακρύς νομός, πώς την κρίνετε? Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πολύ το επίπεδο, όχι μόνο της διαιτησίας, που εκεί πραγματικά βλέπουμε αποτελέσματα και πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Πιστεύω ότι το επίπεδό μας έχει ανεβεί κατά πολύ και των παραγόντων και των ποδοσφαιριστών των ομάδων. Φυσικά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και τα κίνητρα. Γνωρίζετε όλοι ότι στο νομό μας δυστυχώς δεν έχουμε ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στα εθνικά πρωταθλήματα και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Οι διαιτητές μας δεν έχουν παραστάσεις από παιχνίδια υψηλών μεγάλων κατηγοριών, με αποτέλεσμα να είναι ένα μειονέκτημα και για τους ίδιους τους διαιτητές. Να είστε καλά, κύριε Στρατού, ευχόμαστε τα καλύτερα για τη διαιτησία, για τον κλάδο σας και ευελπιστούμε στην ανάπτυξη, στην καλυτέρευση όλων των πλευρών, είτε των σωματείων είτε της δικιάς σας πλευράς. Εμείς, ένα τελευταίο λόγο, αν θέλατε να απευθύνετε. Εμείς κάνουμε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η ΕΠΣ Εύρου είναι κοντά μας σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μία συμβουλή, μία κουβέντα μόνο για τα τοπικά σωματεία, για τους παράγοντες και ποδοσφαιριστές των τοπικών μας σωματείων, ότι οι διαιτητές μας, οποιαδήποτε λάθη, γιατί δεν υπάρχει διαιτητής που να μην κάνει λάθος, όλοι οι διαιτητές κάνουν λάθη. Τους λέω λοιπόν ότι το οποιοδήποτε λάθος κάνει ένας διαιτητής είναι ένα ανθρώπινο λάθος, ένα λάθος που μπορεί να κάνει και ένας διαιτητής που παίζει, ξέρω εγώ, στις μεγάλες κατηγορίες ή και σε διεθνή παιχνίδια. Δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των διαιτητών. Σαφέστατα και στα αεραστεχνικά σωματεία κάνουν λάθη. Είναι νέοι διαιτητές, είναι διαιτητές που δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία και εμείς διορθωνόμαστε μέσα από τα λάθη μας. Καλή χρονιά να έχουμε και ό,τι άλλο καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους τους εμπλεκόμενους, όπως προείπα, του ποδοσφαίρου του Εύρου. Να είστε καλά.